Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίω. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία χθε, ότι θέλω να έχετε τι παρετήσει σα όλοι έτοιμε στο ζυρτάρι σα και να μην χρειαστεί να σα τη ζητήσω. Εσεί να έρθετε να μου τι δώσετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμεί θα το κρατήσουμε αυτό. Καλή σα ημέρα, κύριε Καρογιάν. Καλημέρα. Πώ είστε. Δόξα ξέρω, καλά. Πώ είδατε το κυβερνητικό σχήμα. Θεωρώ, έχω κάνει και δήλωση. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό. Κυβερνητικό σχήμα με ανθρώπου αξιολογότατου, με εμπειρίε, με mm -hmm. γνώσει, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένου τομεί, άνθρωποι με όρεξη και διάθεση να επιρετήσουν τον τόπο σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία. Εσεί, ποιο προτείνατε από αυτούς που είδαμε να παίρνουν τελικά το χρήσμα. Δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Uh, κυρία μα αγαπητο... έχει Έχει, γράψει, έχει... έχει τόσο μελάνι, έχουν γραφτεί τόσα σχόλια, δεν έχει, νόημα, έχουν... δεν έχει νόημα να πούμε τι έδωσε ο καθένα στην Εννοσία. Απλώ ο πρόεδρο μα είχε ζητήσει, όπω ζήτησε και από άλλου, ναι, ναι. uh, κάποιε σκέψει, ναι. κάποιε εισηγήσει, τι οποίε ήθελε να αξιολογήσει, να σταθμίσει. Εμεί του δώσαμε, ε, όπω και άλλοι του έχουν ναι. δώσει, ε, από τον κατάλογο των κομματικών, διότι μα ζήτησαν, έχουμε. Άτομα, τεχνοκράτες, άτομα που ο, μ, στη βάση των κριτηρίων που είχε θέσει ο ίδιο. Ναι. Ε, από τον κατάλογο λοιπόν των κομματικών, ο Υπουργό Γεωργίας. Δεν κρατήθηκε αυτός ο κατάλογος των κριτηρίων βέβαια, από ό,τι είδαμε στη συνέχεια. Ακούστε, οφείλω να πω ότι ο πρόεδρο και προεκλογικά έθεσε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Ε, κατά την άποψή μου, αυτοδεσμεύτηκε σε σωρία ζητημάτων. Όμω εγώ καταγράφω την βούλησή του, την θέλησή του. Να υλοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτά που είχε πει ε, και σε ό,τι αφορά τι γυναίκε, που είναι ένα σημαντικό αριθμό, δεν είναι το 50-50, όμω είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμό. Δεν αριθμός. θα έπρεπε να υπάρχει καν αυτό ο αριθμό. Εγώ κύριε δεν Καλιά. διαφωνώ. Κοιτάξτε, ούτε να σα πω κάτι που το είπα και στον ίδιο. Ναι. Αν εσεί κάνατε το Υπουργείο Σύμβουλο, θα το κάνατε με έναν αλφα τρόπο. Ναι. Αν το κάνω εγώ, ή ο Α ή ο Β, με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάθε άνθρωπο έχει το δικό του τρόπο σκέψη, έχει ναι. τη δική του μεθοδολογία. Επομένω, από τη στιγμή που έχει το συνταγματικό προνόμιο και δικαίωμα να καταστήσει το Υπουργικό του Συμβούλιο, επαφείται σε εκείνον να θέσει τα πλαίσια και του όρου. εμάς Εμεί στη βάση αυτών που έχει πει, προσπαθήσαμε να είμαστε συμβλητικοί, υποστηριχτικοί, γιατί στόχο μα ήταν να δημιουργηθεί ένα κυβερνητικό σχήμα ικανό να ανταπεξέλθει και με εμπειρίε και με ικανότητε και με δεξιότητες, γιατί τα προβλήματα τρέχουν, υπάρχουν συσσωρευμένα ζητήματα που θα πρέπει να τύχουν άμεση αμέσου ε, χειρισμού. Εχθές, καλεσμένος ε, ε, εδώ ο κύριος Μασιζόπουλος, μας είπε ότι εκεί που υπήρχε το μεγάλο ζήτημα ήταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ε, ο, ο ίδιος μα το είπε, ότι υπήρχε θέμα εκεί ε, και έπρεπε να δώσει ο πρόεδρος άμεσα λύση. Ε, μα, γιατί το πρόσωπο που προτάθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα και ήταν αποδεκτό από την ΕΔΕΚ δεν ήταν αποδεκτό από εσά. Λοιπόν, να πω το εξή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί μα, δραφήκε, δεν εγλέφθηκε... κάτι να, μα δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε. Ούτω ή αλλιώς από τη στιγμή που συμμετέχουν πλέον των δύο σε μία συνάντηση δεν έχει να κρύψει κάτι. Εγώ θα μιλήσω με τα γεγονότα. Ναι. Ε, να ξέ, οι δύο θέματα έχουν τεθεί όλε αυτέ τι μέρε παρόλο ότι έχω αρχή να μην. Ε, αποκαλύπτω συζητήσει που γίνονται ιδιαίτερα σε τέτοιου του θέματα. Όμω επειδή έχουν τεθεί, ε, οφείλω να δώσω και κάποιε απαντήσει. Ναι. Γιατί συνήθω πάντα υπάρχει ο, ο συνήθι ύποπτο για διάφορα πράγματα που είμαι εγώ, τη χάνη. Αν λοιπόν. και ο κ. το είπε χθε. Εντάξει. Λοιπόν, ε, ε, εγώ είμαι συνηθισμένο από τα πιο παλιά. Ε, εν πάση περιπτώσει επειδή ναι. τέθηκαν διάφορα θέματα για αποκλεισμού, πρώτα απ' όλα να πω ότι ο πρόεδρο και προ του. Είχε εγκαταστήσει ο ίδιο κάποιες σκέψεις, ναι. είπε, σας φώναξα, γιατί, και ανοίγω μια παρένθεση, πολλοί θεωρούσαν ότι ξέραμε από πριν τα ονόματα. Με έπαιρναν στελέχοι, φίλοι, δημοσιογράφοι και Σάββατον και Κυριακή πρωί και μου έλεγαν, γιατί δεν μας λέτε τα ονόματα. Κάτι. Λοιπόν, εμείς ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο την Κυριακή, η ώρα αυτά. Μας είπε, πάρτε μολύβι και πένα και γράψετε. Υπουργό Οικονομικών, έχουμε αυτά τα ονόματα, ΧΥΨΙΟΜΕΓΑ, τα έβαλαν όλα κάτω. Θα έρθουμε κάτω. και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ε, ναι. Τα έβαλε ναι. όλα κάτω. Και λέει, Θέλω να ακούσω τι σκέψει σα, να ακούσω τι απόψει σα σε αυτά τα πράγματα. Και πήρε τόσο πολλή ώρα για να πείτε τι απόψει σα. Ε, κοιτάξτε, είναι ένα ευρύ θέμα. διότι πριν να πει κάποιο μια άποψη, μια σκέψη, πρέπει να αιτιολογήσει και γιατί, εάν είχε λόγο ναι, να ναι, το πει. Ναι, ναι, ναι. Επομένω, εκείνη την ώρα μάθαμε ποια ήταν τα ονόματα. Mm -hmm. Διάφορα, δεν ήταν ένα μόνο σε ένα Υπουργείο. και σε Υπουργείο που είχε και τρία-τέσσερα ονόματα. Μάλιστα. Που έπρεπε να μα πει: Θέλω τις απόψεις, τις σκέψεις σας. τι απόψει, τι σκέψει σα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί γράφτηκαν πράγματα. Για το δικαιοσύνη πρώτα μιλάμε. Και για το δικαιοσύνη mm -hmm. σα. Δεν υπήρξε από την πλευρά μου τουλάχιστον καμία αμφισβήτηση τη προσωπικότητα, των εμπειριών, των γνώσεων τη Αναστασία Παπαδοπούλου, την οποία και τιμώ και σέβομαι. Mm -hmm. ε, μέσα στα πλαίσια των σκέψεων ή των. Ε, Απόψεων που ζήτησε, ε, στόχο δικό μου mm -hmm. και είμαι βέβαιο όλων, γιατί όλοι είχαν τη διάθεση και τη βούληση να βοηθήσουμε. Ε, αναφέραμε απόψει που, που θα κρίναμε ότι αυτέ οι, οι προσωπικότητε θα μπορούσαν να ήταν αποτελεσματικέ ή πιο ναι. αποδοτικέ. Άρα... Πέραν τούτου, λοιπόν, στο Υπουργείο Δικαιοσύνη είχα θέσει την άποψη όχι σε αντίθεση για την Αναστασία Παπαδοπούλου ω προσωπικότητα εμπειρία, θεωρούσε ότι θα μπορούσε από Άλλο υπουργικό θόκο να υπηρετήσει. Άρα, Αφού... είπατε ότι θα ήταν καλύτερη σε ένα άλλο Υπουργείο. Ναι, Και όχι σε ένα Υπουργείο. Σε διάφορα άλλα Υπουργεία. Θα μπορούσε Έχει, έχει τα προσόντα, έχει τι προδιαγραφέ, έχει την ικανότητα. Έχει Αλλά τις όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ναι, όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Mm -hmm. Και εξήγησα για ποιου λόγου, δεν είναι τι παρούσε, εξήγησα και του λόγου. Δεν ήταν όμω μία τοποθέτηση. Αρνητική για την προσωπικότητα, γιατη, για τι εμπειρίε και τι γνώσει που έχει, που είναι κατ' όπλα. Κα Αν είναι βέτο, δηλαδή, ήταν υπάρχει η πιθανότητα να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε θέμα βέτο. Αυτή είναι παραφιλολογία που λέγεται. Δεν υπήρχε βέτο. Το που σα ρωτάω αυτό είναι το εξή. Αν είμαστε τρία άτομα και μα ρωτάει κάποιο τη γνώμη μα, έτσι, λοιπόν, εάν καθίσει ο τέταρτο και ακούσει τη γνώμη τη δική μου, τη γνώμη τη δικιά σα, που δεν είναι ίδια με αυτό που πιστεύει, θα κάνουμε απλό. Ε, θα, θα σβήνουμε και θα γράφουμε. Όχι, και θα Να φτάχουμε... σα πω στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είχα και εγώ μια πρόταση. Ναι, είχα και εγώ μια πρόταση. Για το συγκεκριμένο Υπουργείο. Ε, ναι, βέβαια. Mm -hmm. Που ήταν εξίσου αποτελεσματική, εξίσου ο, με εμπειρίε, με γνώσεις με ένα επίπεδο, ο, την οποία πρότεινα. Ο πρόεδρο άκουσε και στο τέλος απεφάσισε αυτά που αποφάσισε. Δεν υπέβαλε κάποιο κάτι σε κάποιον και είναι προσβλητικό κάποιο να επενείσει διότι mm -hmm. όποιο από εμά. Θα μπορούσε να επιβάλλει στον ναι. πρόεδρο την όποια άποψη. Επειδή ακούστηκε ότι ε, σε, ε, υπήρχε και κάποιο ο οποίο είπε ότι αν δεν γίνει αυτό, εγώ θα φύγω και θα Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν αυτά υπάρχει. είναι φιλολογίε και παραφιλολογίε. Όλοι και οι τέσσερι εκεί, ο πρόεδρο μα έβαλε mm -hmm. τη σκέψη, ζήτησε από εμά τι σκέψει μα, τι απόψει μα και τι θέσαμε με, με κοινό στόχο να υπάρξει κάτι, το οποίο, ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει. Ευρύτερα συνενετικά να λειτουργήσει και να φέρει και τα αποθούμενα αποτελέσματα. Εκτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, είχατε κάποια άλλη. Αντίθετη άποψη, διαφορετική άποψη Μα, να θέσω. Ε, ε, μέσα σε μια συζήτηση όταν βάλει σκέψει και άλλοι συνάδελφοι μπορεί να ξέφρασαν μια γνώμη ναι, ναι, μια μά, άποψη. Δε δεν δε είναι, κακό πράγμα αυτό. Αφού αυτό ήταν και το... ο στόχο, <στονίκαι> αυτό ζήτησε ο πρόεδρο. Να βάλουμε σκέψει, απόψει. Ναι. Τι και τι επιλογέ ο πρόεδρο τι πήρε όλε. Χωρί <στονί> να ασκήσει κάποιο από εσά βέτο ότι δεν, υπάρχει περίπτωση. Δεν υπήρξε θέμα βέτο. Δεν υπήρξε θέμα βέτο. Ούτε ένταση υπήρξε. Μα ούτε ένταση υπήρξε. Μα εγώ σα λέω, κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ε, απόψεις, με θετικό, σε θετικό κλίμα, με επιχειρήματα και με, με πληροφορίες που θα μπορούσαν να τα χρήσιμε και στον Πρόεδρο για την τελική του αξιολόγηση. Να. Ο Πρόεδρος άκουσε mm -hmm. και στο τέλος κατέληξε, ε, όπως είναι και το δικαίωμα του. Ε, σε ό,τι αφορά ένα άλλο θέμα που πήξε και το είδα και τις προηγούμενες μέρες, για, για βέτο από κάποιον αρχηγό για το Υπουργείο Οικονομικό. Δεν υπήρξαν βέτο. Ε, ο πρόεδρο είχε βάλει κάποια ονόματα, ζήτησε τι απόψει. Ο Μάκη Κεραυνό ήταν μέσα στα ονόματα που έθεσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο, ο, πρόεδρος είχε κατά νου διάφορα ονόματα. Εκεί μπροστά μα τέθηκαν κάποια ονόματα. Και α, του κύριου Γιασεμίδη το όνομα. Ασφαλέστατα. Τέθηκε εκείνο το βράδυ. Ασφαλέστατα. Και δεν είπε κανένα κάτι σε βάρο του κύριου Γιασεμίδη, όπω δεν είπε κανένα κάτι σε βάρο του οποιοδήποτε. Mm -hmm. ε, Επομένω, όταν έγινε μια πρώτη συζήτηση. Έθεσε έναν προβληματισμό. Είπε η οικονομία, η άποψή μου. Η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Υπάρχουν ανοιχτά εργασιακά ζητήματα. Υπά... Πρέπει να υπάρξει μια μεση σταθερότητα. Μηνύματα και εντό και εκτό τη Κύπρου. Ε, η άποψή μου είναι ένα νέο υπουργό, όσο ικανό, που είναι ικανή, θα μπορεί να τα διαχειριστεί. Θεωρώ όμω ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, ένα που έχει εμπειρία mm -hmm. έχει τι γνώσει. Mm -hmm που μπορεί να, να υπηρέτησε και σε διάφορα φλέγονται υπουργεία εργασία και οικονομικών που να ξέρει πώ ε, πώς λειτουργεί το σύστημα, να μην περιμένει μέχρι να ενημερωθεί, μέχρι να καταλάβει το τι γίνεται, περνά χρόνος. Λέω, αν συμφωνούμε με αυτήν τη φιλοσοφία, αν συμφωνείτε, έχω στο τέλο μια ανησύγηση, η οποία θεωρώ ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν τη θεώρηση. Ναι. Συμφώνησαν όλοι ότι είναι μια καλή προσέγγιση mm -hmm. αυτή. Μου είπαν έχει κάποιο όνομα κατά νου. Λέω, έχω διάφορα ονόματα. Ένα το οποίο μου έρχεται και θεωρώ ότι μπορεί να yeah, υπηρε... υπηρετήσει τον κοινό στόχο mm -hmm. είναι ο Μάκης ο Κεραυνός, ο, ο οποίος ο... διέτελες υπουργό, ήταν υπουργός εργασίας. Mm -hmm. Έχει άριστη σχέση και με τις εργοδοτικές και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ξέρει πώ λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, διότι στόχο είναι το η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα και η, η προσήλωσή μα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, που είναι δύο άξονε σημαντική τη κυβέρνηση. Επομένω, ένιωθα ότι την δεδομένη στιγμή και επειδή η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει ακόμα ένα μήνα, δύο-τρει μήνε, ανεξαρτήτω από τι απεριόριστε ικανότητε και αξία που, που, που έχουν, που που έχουν οποιοδήποτε. Mm -hmm. Δεν ήταν αντί, ήταν μια άλλη προσέγγιση. Ε, έγινε μια συζήτηση και ε, ομόφωνα όλοι είπαν πραγματικά ότι. Αντίστοιχα, το όνομα του Μάκη Κεραυνού την Κυριακή ήρθε. Στο τραπέζι εκεί. Είμαι βέβαιο ότι τραπέζι. τον Πρόεδρο τον απασχόλησαν και του Μάκη του Κεραμνού και πολλά άλλα αξιόλογα mm -hmm. άτομα από πριν. Διότι ο Πρόεδρο έκανε τι επαφέ του, έκανε τι μολυδοσκοπήσει του από πριν. Είμαι βέβαιο ότι σε αυτό το μαύρο βιβλιαράκι που έχει ο ίδιο ε, που, που γράφει ε, θα υπήρχαν πολλ, πο, πολλά αξιόλογα και σοβαρά άτομα που θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να αναλάβουν. Δεν ήταν όμω οποιαδήποτε επιλογή αντί. Έναντι οποιοδήποτε. Και εγώ δεν άκουσα κάποιον να ε, τοποθετηθεί σε βάρο του όποιου υποψήφιου. Και θέλω να είμαι δίκαιο, να είμαι καθαρό. Του όποιου υποψήφιου υπουργού, Του, του, του όποιου. Κλπ. Με σεβασμό όλοι μιλήσαμε για όλα τα άτομα. Ναι. Με σεβασμό. Mm -hmm. ε, 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 και για τον. Για την Υπουργείο Δικαιοσύνη για την πρόταση που είχε κάνει. Δεν είπε κάποιο κάτι εναντίον αυτή τη πρόταση. Αντίθετα, μια εξαιρετική περίπτωση. Ακούστηκαν οι απόψει ναι. και στο τέλο ο πρόεδρο είπε: Σα ευχαριστώ. Εγώ θέλω να καταλήξω σε αυτόν και αυτόν το πράγμα. Είπαμε εντάξει, δική σου απόφαση τη σεβόμαστε. Ναι. Ε, σε έναν καλό κλίμα και προχωρούμε. Και τώρα τι, ωραία. Άρα, ερχόμαστε στο σήμερα, γιατί το κυβερνητικό σχήμα αυτό είναι. Τι περιμένετε, τι είναι αυτό που θέλετε να δείτε, περιμένω γιατί ο κόσμο περιμένει πάρα πολλά. Περιμένω πολλή δουλειά, περιμένω να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός, να υπάρξουν γρήγορες αποφάσεις, μελετημένες γρήγορες αποφάσεις και είμαι σίγουρος ότι και τα παιδιά, οι άνθρωποι που ανέλαβαν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την επάρκεια, έχουν και τη βούληση να προχωρήσουν. Χρειάζεται συνέργεια και συνεργασία με την Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Πρόεδρο, στην ομιλία του την ημέρα τη ναι, ναι. διαβεβαίωση, mm -hmm. έχει ξεκαθαρίσει και με τον τρόπο που θέλει να πολιτευτεί, σε σχέση και με την Βουλή, να υπάρχει αυτή η συνέργεια και με τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτω αν κόμματα που στήριξαν την υποψήφιο ή όχι. Αυτό είναι ένα μοντέλο που θεωρώ ότι με καλή θέληση μπορεί να προχωρήσει και να φέρει τα αποθούμενα αποτελέσματα. Χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται αποτελεσματική δράση. Να φύγουμε από τα θα και να μπούμε mm. στο κάναμε. Στι έτσι. Ναι. Αυτό, αυτό περιμένει και ο κόσμο. Τώρα, για παράδειγμα, που μιλούσαμε πριν για τα θέματα τη εργασία και όλα αυτά, μου στέλνει ο κόσμο για τα ενεργειακά, α πούμε. Ναι, Άρα, είναι... αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι. Είναι κύριε ένα ευρύ καρουκιά. φάσμα θεμάτων που, που επήγουν είναι άμεση προτεραιότητα. Δεν υπάρχει. Η μια άμεση προτεραιότητα δε... όμω που μα ταλαιπωρούν πάρα πολλά χρόνια. Μα που δεν διαφωνώ. Δεν Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα συνδυασμό από πολλέ δράσει. Mm. Και από ό,τι ενημερωθήκαμε, ο... και ο πρόεδρο Δημοκρατία ζήτησε από του υπουργού στην επόμενη συνεδρία να του πάρουν τι άμεσε προτεραιότητε. Θα υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου του κυβερνητικού έργου και δεν έχω αφιβολία ότι θα τρέξουν με γοργού ρυθμού. Εδώ χρειάζονται συνενέσει, συνθέσει, χρειάζεται καθαρό μυαλό χρειάζεται μια πηξίδα στη βάση της οποίας θα πρέπει να πορευτούμε άμεσα. Κάθε μήνα που θα περνά. Και επίση χρειάζεται οι άνθρωποι που συνθέτουν το κυβερνητικό σχήμα να πιάσουν το άλογο από τα λουριά και να το κατευθύνουν για να μην του κατευθύνει το άλογο που είναι ήδη σε μία πορεία. Εδώ λοιπόν είναι, είναι ένας, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που συνήθω ταλώνουν πράγματα. Mm. Όση καλή θέληση να έχει ένα υπουργό, αν το σύστημα το οποίο πάνω στο οποίο εδράζεται. Χωρίς αυτό να λέω ότι δεν υπάρχουν απίστευτα καλοί ε, τεχνοκράτες και δημόσιοι πάλι υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. υπάρχουν, υπάρχουν όμως και, και, και οι αντιλήψεις, υπάρχουν, <laughs> υπάρχουν οι προσεγγίσεις, <laughs> υπάρχουν τα στεγανά. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να Υπουργό <laughs> να χειριστεί ε, τα όλα, ό, ό, όλα τα θέματα και στο τέλος να πάρει εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες να... Ε, Πραγματοποιούν τι στοχεύσει που έχει θέσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ενδιαφέρει το θέμα, το βλέπω. Θα δώσουμε χρόνο, όχι πάρα πολύ όμω. Θα δώσουμε χρόνο, λέω, στου νέου υπουργού. Ναι, να σα πω, είναι μια, είναι... Όχι πάρα είναι πολύ. μια συγκυρία <χει> πολύ δύσκολη και δυστυχώ και ο πρόεδρο και οι υπουργοί και η κυβέρνηση και όλοι μα δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια χάριτο. Δηλαδή, η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Γιατί τα πραγματικά τα προβλήματα καίουν.